Θα ξεκινήσουμε στις πράξεις κεφάλαιο 15 στο στίχο 36 και θα συνεχίσουμε να προχωράμε μέσα στο κεφάλαιο 16 μέχρι το στίχο 10. Οπότε πράξεις 15 στίχος 36. Και μετά από μερικές ημέρες ο Παύλος είπε στον Βαρνάβα: «Ας επιστρέψουμε τώρα και ας επισκεφτούμε τους αδελφούς μας σε κάθε πόλη στις οποίες κηρύξαμε το Λόγο του Θεού να δούμε πώς έχουν». Και ο μεν Βαρνάβας ήθελε να πάρει μαζί τον Ιωάννη που λεγόταν Μάρκος. Ο Παύλος όμως επέμενε να μην πάρουν μαζί αυτόν που αποχωρίστηκε από αυτούς από την Παμφιλία και δεν τους ακολούθησε μαζί στο έργο. Συνέβηκε λοιπόν ερεθισμός, ώστε χώρισαν ο ένας από τον άλλον. Και ο μεν Βαρνάβας παίρνοντας τον Μάρκο εξέπλευσε για την Κύπρο, ο δε Παύλος διαλέγοντας τον Σίλα αναχώρησε αφού παραδόθηκε από τους αδελφούς στη χάρη του Θεού. Και περνούσε μέσα από τη Συρία και την Κυλικία επιστηρίζοντας τις εκκλησίες. Έφτασε δε στη Δέρβη και τη Λύστρα. Και ειδού, εκεί ήταν κάποιος μαθητής με το όνομα Τιμόθεος, γιος κάποιας γυναίκας Ιουδαίας πιστής, από πατέρα δε Έλληνα, ο οποίος είχε καλή μαρτυρία από τους αδελφούς των Λύστρων και του Ικονίου. Αυτόν ο Παύλος θέλησε να τον πάρει μαζί του, και παίρνοντάς τον του έκανε περιτομή εξαιτίας των Ιουδαίων που ήταν σε εκείνους τους τόπους, επειδή όλοι γνώριζαν ότι ο πατέρας του ήταν Έλληνας. Και καθώς περνούσαν μέσα από τις πόλεις, τους παρέδιναν παραγγέλματα να φυλάτουν τα δόγματα που είχαν εγκριθεί από τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους που ήταν στην Ιερουσαλήμ. Οι μεν εκκλησίες λοιπόν στερεώνοντας την πίστη και αύξαναν σε αριθμό καθημερινά. Και περνώντας διαμέσου της Φρυγίας και της γης της Γαλατίας, εμποδίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα να κηρύξουν το λόγο στην Ασία. Και όταν ήρθαν προς τη Μυσία και προσπαθούσαν να πάνε προς τη Βυθινία, δεν τους άφησε το πνεύμα. Αφού λοιπόν πέρασαν τη Μυσία, κατέβηκαν στην Τροάδα. Και στον Παύλο φάνηκε κατά τη νύχτα ένα όραμα. Ένας άντρας Μακεδόνας στεκόταν όρθιος παρακαλώντας τον και λέγοντας: «Έλα στη Μακεδονία και βοήθησέ μας». Και μόλις είδε το όραμα, ζητήσαμε αμέσως να πάμε στη Μακεδονία, συμπεραίνοντας ότι ο Κύριος μας προσκάλεσε να κηρύξουμε σε αυτούς το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, πολλά ονόματα, πολλά μέρη, πολλά ταξίδια. Το κείμενο που έχουμε σήμερα, αυτοί οι 15 στίχοι, βασικά είναι μία εισαγωγή στο δεύτερο ιεραποστολικό ταξίδι του Παύλου. Ο Λουκάς, που είναι ο συγγραφέας των πράξεων των Αποστόλων, μας έχει δώσει εδώ πέρα τρεις συμπυκνωμένες παραγράφους. Υπάρχουν κάποια σημεία που θα θέλαμε λίγες περισσότερες πληροφορίες, αλλά δεν υπάρχουν. Βασικά, αυτό που κάνει εδώ πέρα ο Λουκάς είναι, μας λέει ποιος πήγε μαζί του και πού πήγε. Αυτός είναι ο σκοπός του κειμένου. Ή πιο συγκεκριμένα, πού θα του πει ο Θεός να πάει. Και αυτό το δεύτερο ιεραποστολικό ταξίδι θα εστιάσει στην Ελλάδα. Έχουμε εδώ πέρα στο κεφάλαιο 16 10 στίχους, μέσα στους οποίους ο Παύλος ταξιδεύει περίπου 1000 χιλιόμετρα και μας τα παρουσιάζει μπαμ στα γρήγορα. Αλλά μόλις φτάσει στην Ελλάδα, ο Λουκάς θα κόψει ταχύτητα και έχουμε ολόκληρο το κεφάλαιο 16, ολόκληρο το κεφάλαιο 17, σχεδόν όλο το κεφάλαιο 18, όπου θα δούμε τα ταξίδια του στην Ελλάδα. Εκεί θα εστιάσει ο Λουκάς. Οπότε εδώ πέρα μας ετοιμάζει το έδαφος για το πού πρόκειται να πάει και ποιος θα είναι μαζί του. Τώρα να δούμε λίγο το ιστορικό υπόβαθρο, όπως πάντα, επειδή αυτό νομίζω θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε κάποια πράγματα που θα δούμε στο κείμενο μας σήμερα. Αν πάμε πίσω στο κεφάλαιο 13, όπου ο Παύλος ήταν με τον Βαρνάβα στην Αντιόχεια της Συρίας, το βλέπετε εκεί στο χάρτη, διαβάσαμε πως το Άγιο Πνεύμα είπε στην Εκκλησία: «Διαχωρίστε για μένα το Σαύλο και το Βαρνάβα για το έργο που έχω». Και το έκαναν και πήρανε μαζί τους τον Μάρκο, τον Ιωάννη Μάρκο, ο οποίος ήταν του Βαρνάβα. Το αρχαίο κείμενο λέει ανεψιός. Σήμερα, όταν διαβάζουμε ανεψιός, καταλαβαίνουμε ότι ο Βαρνάβας ήταν θείος του. Αλλά πριν 2000 χρόνια, το ανεψιός μπορούσε επίσης να σημαίνει ξάδελφος. Αλλά όπως και να έχει, ο Μάρκος είναι συγγενής του Βαρνάβα. Οπότε παίρνουν τον Μάρκο μαζί τους. Οπότε ταξιδεύουν μέχρι την Κύπρο, στο πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι. Διαπερνάνε την Κύπρο και μετά ανεβαίνουν εδώ πέρα στην Παμφιλία. Επειδή σκοπεύουν να ανέβουν σε αυτές τις πόλεις εδώ πέρα στην Νότια Γαλατία. Οπότε πάνε στην Παμφιλία, αλλά μόλις φτάνουν εκεί πέρα, ο Μάρκος φεύγει. Δεν ήταν στα σχέδια ότι θα έφευγε, αλλά βασικά τους παράτησε. Τώρα δεν ξέρουμε γιατί. Μήπως φοβότανε τους διωγμούς, κουράστηκε, του έλειπε το σπίτι του, μήπως το ταξίδι ήταν απλά πολύ δύσκολο. Ξέρουμε ότι για να ταξιδέψουν από την Παμφιλία για να πάνε στα μέρη που ήθελαν, έπρεπε να περάσουν κάποια πολύ επικίνδυνα βουνά, την οροσειρά του Ταύρου, όπου πολλοί άνθρωποι πεθαίναν προσπαθώντας να περάσουν αυτή την οροσειρά. Αλλά δεν ξέρουμε ποιο ήταν το πρόβλημα, αλλά για κάποιο λόγο τα παράτησε. Και αυτό δεν είχε γίνει μεγάλο θέμα μέχρι τώρα.
Αλλά ο Παύλος με τον Βαρνάβα συνέχισαν και προχώρησαν σε αυτές τις πόλεις εδώ πέρα, Αντιόχεια, Ικόνιο, Λύστρα και Δέρβη. Και μετά βλέπουμε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Κηρύττουν το Ευαγγέλιο, κάποιοι πιστεύουν, κάποιοι δεν πιστεύουν. Αυτοί που δεν πιστεύουν τους καταδιώκουν και φεύγουν και πάνε σε άλλη πόλη. Και μετά ξαναγινόταν το ίδιο πράγμα. Και αφού τελείωσαν το πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι, επέστρεψαν σπίτι τους στην Αντιόχεια της Συρίας. Και σε αυτό το σημείο βρίσκονται στην Αντιόχεια περίπου 2 χρόνια. Και έχουν γίνει και άλλα πράγματα μέσα αυτά τα 2 χρόνια. Μάλλον έστειλε την επιστολή προς Γαλάτες επειδή είχαν το πρόβλημα με τους Ιουδαίζοντες. Είδαμε στο κεφάλαιο 15 που κατέβηκε τη σύνοδο που έγινε στα Ιεροσόλυμα. Αλλά τώρα ο Παύλος με τον Βαρνάβα είναι πίσω στην Αντιόχεια. Οπότε ας κοιτάξουμε το κείμενο να δούμε τι γίνεται. Στίχος 36. Και μετά από μερικές ημέρες, ο Παύλος είπε στον Βαρνάβα: «Ας επιστρέψουμε τώρα και ας επισκεφτούμε τους αδελφούς μας σε κάθε πόλη στις οποίες κηρύξαμε το λόγο του Κυρίου, να δούμε πώς έχουν». Μιλάει αυτούς στη Νότια Γαλατεία, εδώ στο χάρτη μας. Λέει: «Ας επιστρέψουμε». Ο Βαρνάβας του λέει: «Καλή ιδέα, πάμε. Αλλά». Στίχος 37. Και ο μεν Βαρνάβας ήθελε, προσέξτε, ήθελε να πάρει μαζί τον Ιωάννη που λεγόταν Μάρκος. Ο Παύλος όμως επέμενε, προσέξτε λέει, επέμενε, να μην πάρουν μαζί τους αυτόν που αποχωρίστηκε από αυτούς από την Παμφιλία και δεν τους ακολούθησε μαζί στο έργο. Οπότε έχουμε τον Βαρνάβα, ο οποίος θέλει να πάρει τον Μάρκο, και έχουμε τον Παύλο που επιμένει να μην πάρουν τον Μάρκο. Οπότε θα έχουμε πρόβλημα τώρα. Στίχος 39 λέει: «Συνέβη και λοιπόν ερεθισμός, ώστε χώρισαν ο ένας από τον άλλον. Και μεν Βαρνάβας, παίρνοντας τον Μάρκο, εξέπλευσε για την Κύπρο, ο δε Παύλος, διαλέγοντας τον Σίλα, αναχώρησε, αφού παραδόθηκε από τους αδελφούς στη χάρη του Θεού». Οπότε έχουμε δύο ανθρώπους που δουλεύουν μαζί εδώ και χρόνια, που έχουν ρισκάρει τη ζωή τους μαζί για τον Χριστό. Και διαβάζουμε ότι έγινε ερεθισμός. Η αρχαία λέξη είναι παροξισμός. Οπότε δεν μιλάμε για μια μικρή διαφωνία. Εδώ μιλάμε για μια δυνατή, έντονη λογομαχία. Μεγάλη διαφωνία μεταξύ του Παύλου και του Βαρνάβα. Και πάντα το βρίσκω ενδιαφέρον πως η Βίβλος δεν προσπαθεί να κρύψει τα προβλήματα και τις αμαρτίες και τα λάθη ακόμη και των μεγαλύτερων Αγίων. Μόνο ένας άνθρωπος έχει υπάρξει που ήταν τέλειος και αναμάρτητος, ο Ιησούς Χριστός. Οι υπόλοιποι είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Είμαστε συγχωρεμένοι αμαρτωλοί, αλλά παραμένουμε αμαρτωλοί. Και αυτό συμπεριλαμβάνει τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Και πολλές φορές νομίζω αυτό που κάνουμε είναι να κοιτάμε στο παρελθόν. Βλέπουμε την αρχαία εκκλησία και λέμε: «Α, μακάρι να ζούσα τότε που η εκκλησία ήταν στην πιο αγνή της μορφή». Ναι, αλλά κάτι που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν υπάρχει τέλεια εκκλησία. Ποτέ δεν υπήρχε τέλεια εκκλησία. Κάτι που έχω πει πολλές φορές είναι ότι ακόμη και αν υπήρχε τέλεια εκκλησία, μόλις πας εσύ θα σταματήσει να είναι τέλεια. Επειδή είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Κάθε εκκλησία απαρτίζεται από αμαρτωλούς. Συγχωρεμένους αμαρτωλούς, αλλά αμαρτωλούς που έχουν πραγματικά προβλήματα και πραγματικές αμαρτίες. Και δημιουργούνται διάφορες καταστάσεις, όπως γίνεται και εδώ πέρα, με τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Οπότε, έχουμε μια έντονη διαφωνία. Και μάλιστα, καθώς θα συνεχίσουμε να μελετάμε την Καινή Διαθήκη, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Παύλος ξαναδούλεψε ποτέ με τον Βαρνάβα. Τώρα μπορεί και να δουλέψανε. Δεν λέω ότι μισιόντουσαν, δεν λέω τίποτα τέτοιο. Αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ξαναδούλεψαν μαζί. Τώρα, να πούμε δύο πράγματα για αυτή τη διαφωνία. Όποτε κάποιος μιλάει για αυτή τη διαφωνία, παίρνει το μέρος ενός των δύο. Πάντα τίθεται το ερώτημα ποιος ήταν σωστός, ποιος είχε δίκιο ή ποιος ήταν λάθος. Πολλοί άνθρωποι αυτομάτως πάνε με το μέρος του Παύλου. Εννοείται, αφού μιλάμε για τον Απόστολο Παύλο. Τόσο άνθρωπος έγραψε τα μισά βιβλία της Καινής Διαθήκης. Έχει γράψει μέρος της Αγίας Γραφής, που είναι αλάνθαστη. Οπότε πώς να κάνει ο Παύλος λάθος? Αυτό όμως δεν είναι και η καλύτερη λογική. Η Γραφή είναι αλάνθαστη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Παύλος είναι αλάνθαστος. Κοιτάξτε, το Άγιο Πνεύμα καθοδήγησε τον Παύλο ώστε να γράψει τη Γραφή. Και το Άγιο Πνεύμα φρόντισε ώστε το αποτέλεσμα αυτών που έγραψε ο Παύλος εκείνη τη στιγμή να είναι θεόπνευστο και αλάνθαστο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Παύλος ήταν αναμάρτητος και ότι ποτέ δεν έκανε κανένα λάθος. Το πρόβλημα είναι
Δεν έχουμε εδώ πέρα αρκετές πληροφορίες. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Θα μπορούσε να έχει δίκιο ο Βαρνάβας. Ίσως ο Μάρκος να αναγνώρισε ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος, να μετανόησε, να ζήτησε συγχώρεση, να είπε θέλω άλλη μια ευκαιρία. Και ο Βαρνάβας που ήταν πολύ καλός και ευγενικός άνθρωπος, ξέρουμε αυτό επειδή οι Απόστολοι τον ονομάσανε Βαρνάβα, που σημαίνει γιος της παρηγοριάς. Ήταν άνθρωπος πολύ συμφιλιωτικός και ίσως να είπε ναι, σε πιστεύω, σε συγχωρώ και θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία. Ίσως. Και ίσως ο Παύλος να ήταν υπερβολικά σκληρός και να είπε όχι, τον πήραμε μαζί μας μια φορά και ξέρεις πολύ καλά τι έγινε. Δεν πηγαίνουμε για διακοπές για μερικές εβδομάδες, να πάμε να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες, να τις βάλουμε στο Facebook και να λέμε κοιτάξτε, πήγα στη Ιερά Αποστολή. Τον Παύλο το λιθοβολήσανε στην πρώτη Ιερά Αποστολή. Εδώ είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Και ο Παύλος λέει: δεν τον εμπιστεύομαι. Τώρα, ίσως ο Παύλος όντως να ήταν πολύ σκληρός και να μην ήταν διατεθειμένος να τον συγχωρέσει, δεν ξέρω. Από την άλλη όμως, υπάρχει και άλλη περίπτωση. Ίσως να είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο Μάρκος ήταν συγγενής του Βαρνάβα. Πολλές φορές παίρνουμε το μέρος της οικογένειάς μας, ακόμη και όταν είναι λάθος. Ίσως να έγινε κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρουμε, δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες. Αν έπρεπε όμως να πάρω το μέρος κάποιου, να σας δώσω μερικούς λόγους γιατί τίνω να πάω με το μέρος του Παύλου. Αλλά χωρίς φυσικά να είμαι δογματικός πάνω στο θέμα. Μου φαίνεται στους στίχους 39 και 40, όταν λέει ότι ο Βαρνάβας πήρε τον Μάρκο και πήγανε στην Κύπρο και μετά λέει ο Παύλος πήρε το Σίλα στο στίχο 40 και αναχώρησε αφού παραδόθηκε από τους αδελφούς στη χάρη του Θεού. Οπότε έχουμε αυτή την επιδοκιμασία, αυτή την ευλογία της Εκκλησίας πάνω στον Παύλο και τον Σίλα. Ενώ όταν διαβάζουμε για τον Βαρνάβα και τον Μάρκο, απλά πήγανε στην Κύπρο. Ίσως αυτό να έχει σημασία, ίσως να μην έχει, μπορεί να κάνω λάθος. Ίσως. Ένας άλλος λόγος θα ήταν ότι από αυτό το σημείο και μετά, ολόκληρο το βιβλίο των Πράξεων μιλάει συνεχώς για τον Παύλο. Συνέχεια για τον Παύλο. Και δεν ξαναδιαβάζουμε ποτέ για τον Βαρνάβα. Οπότε αυτό θα μπορούσε να είναι ένδειξη ότι ο Παύλος είχε δίκιο και ο Βαρνάβας είχε άδικο. Απλά λέω ότι πιθανό να ισχύει αυτό. Τέλος πάντων. Μία τελευταία σημείωση σχετικά με αυτή τη διαφωνία και το γεγονός ότι ο Παύλος δεν ήταν ευχαριστημένος με τον Μάρκο. Αν και ο Παύλος είχε πρόβλημα με τον Μάρκο εδώ και καταλαβαίνω απόλυτα το πρόβλημα που είχε, αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν μονίμως σε αντίθεση ο ένας με τον άλλο. Αν διαβάσουμε την τελευταία επιστολή του Παύλου, τη δεύτερη επιστολή προς τον Τιμόθεο που ο Παύλος έγραψε 15 χρόνια αργότερα, στο τέλος γράφει στον Τιμόθεο και του λέει: πάρε τον Μάρκο και φέρ τον μαζί σου, επειδή μου είναι χρήσιμος στη διακονία. Οπότε πριν το τέλος είχαν συμφιλειωθεί. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Μάρκος έγραψε ένα μικρό βιβλιαράκι που λέγεται το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον. Οπότε το δίδαγμα της ιστορίας, το δίδαγμα για μένα είναι ότι ακόμη και αν τα κάνεις όλα θάλασσα, πραγματικά τα κάνεις όλα θάλασσα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποκοπείς μια και καλή από τη διακονία και ο Θεός θα σου πει δεν σε ξαναχρησιμοποιώ εσένα ποτέ. Όχι, ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες μας και τα λάθη μας. Ο Μάρκος είχε κάνει μεγάλη βλακεία. Αλλά ο Θεός συγχωρεί, ο Θεός αποκαθιστά και ο Θεός μας ξαναχρησιμοποιεί για να προάγει τη βασιλεία του. Και αυτό είναι κάτι υπέροχο στο Θεό που λατρεύουμε. Οπότε, βλέπουμε που χωρίζουμε και μαθαίνουμε γιατί ο Παύλος δεν παίρνει τον Βαρνάβα στο δεύτερο αποστολικό του ταξίδι, ήταν εξαιτίας του Μάρκου. Οπότε έξω ο Βαρνάβας. Και στη θέση του ο Παύλος παίρνει τον Σίλα. Ο Σίλας ήταν ένας από αυτούς που είχε έρθει από την Ιερουσαλήμ μετά τη Σύνοδο. Τώρα, στίχο 41. Και περνούσε μέσα από τη Συρία και την Κιλικία επιστηρίζοντας τις εκκλησίες. Βλέπετε που είναι η Συρία, εκεί που ήταν η Αντιόχεια και μετά η Κιλικία. Δεν αυτές οι εκκλησίες από το πρώτο Ιεραποστολικό ταξίδι. Αυτές είναι άλλες εκκλησίες που δεν ξέρουμε πότε ξεκινήσανε. Ωραία, οπότε, στίχος 1 του κεφαλαίου 16. Έφτασε δε στη Δέρβη και στη Λύστρα. Αυτές είναι πόλεις από το πρώτο Ιεραποστολικό ταξίδι. Οπότε, έφτασε δε στη Δέρβη και στη Λύστρα. Και ιδού. Εκεί ήταν κάποιος μαθητής με το όνομα Τιμόθεος, γιος κάποιας γυναίκας Ιουδαίας, πιστής, από πατέρα δε Έλληνα, ο οποίος είχε καλή μαρτυρία από τους αδελφούς των Λύστρων και του Ικονίου. Αυτόν ο Παύλος θέλησε να τον πάρει μαζί του. Ας σταματήσουμε λίγο εδώ. Τώρα λοιπόν ο Λουκάς μας παρουσιάζει τον Τιμόθεο. Ο Τιμόθεος θα είναι ένας από τους κοντινότερους συντρόφους του Παύλου για την υπόλοιπη του ζωή. Ο Τιμόθεος αναφέρεται σε
10 από τις 13 επιστολές του Παύλου. 11 από 14 μετά την προς Εβραίους. Ο Παύλος μιλάει αυτόν ως το αγαπητό και πιστό Υιό του εν Κυρίω. Οπότε φαίνεται ότι ο Τιμόθεος ήταν νέος, ο Παύλος ήταν πιο μεγάλος και είχαν σχέση σαν πατέρα με γιο. Και ο Τιμόθεος ήταν εκεί μαζί με τον Παύλο μέχρι το τέλος. Διαβάζουμε ότι η μητέρα του ήταν Ιουδαία και πιστή. Αργότερα διαβάζουμε ότι λέγανε Ευνίκη. Ο πατέρας του ήταν Έλληνας, δεν ήταν πιστός. Δεν ξέρουμε πότε η μητέρα του έγινε χριστιανή. Δεν ξέρω πότε ο Τιμόθεος έγινε χριστιανός. Ίσως να έγινε στο πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι του Παύλου, ίσως να έγινε μετά από αυτό, δεν ξέρουμε. Κάτι που είναι ενδιαφέρον είναι ότι την τελευταία φορά που ο Παύλος ήταν στη Λύστρα, και τώρα πάλι είναι στη Λύστρα, τελευταία φορά που ήταν εδώ ο Παύλος, τον λιθοβολήσανε. Και τον βλέπω τώρα να πηγαίνει στην Ευνίκη, στη μάνα του Τιμόθεου, που είναι νέο παλικάρι, και λέει: «Γεια σας, θα ήθελα να πάρω το γιο σας μαζί μου σε ένα ιεραποστολικό ταξίδι». Ναι. Μπορείς να μου υποσχεθείς ότι δεν θα πάθει τίποτα? Όχι. Αλλά χρειάζομαι ένα νέο πιστό άντρα να έρθει μαζί μου. Χρειάζομαι άλλους να μάθουν κυρίως το Ευαγγέλιο αφού θα έχω πεθάνει. Εντάξει. Οπότε τον παίρνει μαζί του. Αλλά η επόμενη πρόταση έχει προβληματίσει πολλούς. Κοιτάξτε το στίχο 3, αφού λέει ότι ο Παύλος ήθελε να τον πάρει μαζί του. Και παίρνοντάς τον, έκανε σε αυτόν περιτομή. Εξαιτίας των Ιουδαίων που ήταν σε εκείνους τους τόπους, επειδή όλοι γνώριζαν ότι ο πατέρας του ήταν Έλληνας. Για μισό λεπτό. Τι απέγινε η επιστολή προς Γαλάτες? Το θέμα ολόκληρης της επιστολής ήταν ότι δεν χρειάζεται να κάνεις περιτομή για να σωθείς. Δεν είχε πει στην επιστολή προς Γαλάτες, στο κεφάλαιο 5, ότι εάν κάνετε περιτομή για σωτηρία, ο Χριστός δεν θα σας ωφελήσει σε τίποτα. Γιατί κάνανε τη σύνοδο στα Ιεροσόλυμα, στο προηγούμενο κεφάλαιο? Ήταν πάνω σε αυτό το θέμα. Και η σύνοδος είπε, δεν χρειάζεται να κάνεις περιτομή για να σωθείς. Στους Γαλάτες κεφάλαιο 2, ο Παύλος διηγήθηκε πως είχε πάει στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον Τίτο. Και ο Τίτος ήταν Έλληνας. Και όταν πήγε στην Ιερουσαλήμ με τον Τίτο, ήταν εκεί κάποιοι Ιουδαίζοντες που είπαν, έπρεπε να το κάνεις περιτομή αυτού. Και ο Παύλος είπε, αποκλείεται. Με τίποτα. Και Γαλάτες κεφάλαιο 2 είπε, δεν υποχωρήσαμε σε αυτούς ούτε για μια στιγμή. Για να διαμείνει σε εσάς η αλήθεια του Ευαγγελίου. Εδώ μιλάμε για το Ευαγγέλιο. Δεν σώζεσαι κάνοντας περιτομή. Και τώρα ξαφνικά κάνει περιτομή στον Τιμόθεο. Τρελάθηκε? Όχι. Επειδή το θέμα εδώ δεν έχει να κάνει με σωτηρία. Ο Τιμόθεος ήταν ήδη σωσμένος. Δεν υπάρχει κανείς εδώ πέρα που να λέει ότι ο Τιμόθεος για να είναι πραγματικός χριστιανός πρέπει να κάνει περιτομή. Αυτό δεν έχει καμία σχέση εδώ. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Ο λόγος που μας δίνεται στο κείμενο είναι, λέει, επειδή υπήρχαν οι Ιουδαίοι σε εκείνους τους τόπους που γνώριζαν ότι ο πατέρας του ήταν Έλληνας. Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε. Ξέρουν ότι ο πατέρας του είναι Έλληνας, άρα ξέρουν ότι δεν είχαν περιτομή. Αλλά ξέρουν ότι η μητέρα του είναι Ιουδαία. Αλλά αυτός δεν έχει κάνει περιτομή. Που σημαίνει ότι αυτός είναι Ιουδαίος. Αλλά είναι αποστάτης Ιουδαίος. Ο Τιμόθεος είναι Ιουδαίος που έχει παραβιάσει τον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Καθώς δεν έχει κάνει περιτομή. Τώρα, όταν ο Παύλος ταξίδευε από πόλη σε πόλη, ποιο ήταν το πρώτο μέρος που πήγαινε? Οι συναγωγές. Γιατί? Επειδή οι Ιουδαίοι είχαν βίβλους και περιμένανε το Μεσσία. Οπότε πήγαινε και μίλαγε σε αυτούς πρώτα και μετά πήγαινε στους εθνικούς. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επέτρεπαν σε έναν απερίθμητο Ιουδαίο να μιλήσει μέσα στη συναγωγή. Και μάλλον δεν θα ακούγανε καν τον Παύλο που είχε φέρει μαζί του έναν τέτοιον άνθρωπο. Οπότε ο Παύλος λέει, έλα σου κάνουμε περιτομή. Γιατί, επειδή αν θυμάστε κάτι που είχε πει ο Παύλος στο τέλος επιστολής προς Γαλάτες, ούτε η περιτομή, ούτε η ακροβιστία έχει κάποια ισχύ. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία διαφορά. Οπότε αν αυτό το πράγμα ανοίξει πόρτες να ευαγγελίσουμε τους Ιουδαίους, γιατί όχι? Δεν είναι πρόβλημα. Ας το κάνουμε. Δεν θέλει να γίνει ο Τιμόθεος θέμα συζήτησης. Θέλει να πάει να κηρύξει το Ευαγγέλιο και δεν θέλει ο Τιμόθεος να γίνει θέμα. Και δεν θα πει κανείς τίποτα αν έχει κάνει περιτομή. Και όλα καλά. Εγώ εδώ πέρα εκτιμώ περισσότερο τον Τιμόθεο, επειδή αυτός πρέπει να το κάνει. Αυτό δεν θα είναι δύσκολο για τον Παύλο. Ο Τιμόθεος είναι που λέει, ναι, να μην βάλουμε εμπόδια στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Οπότε κάνε μου περιτομή. Εντάξει. Μπράβο του. Οπότε, τώρα έχουμε τρεις. Σιγά σιγά χτίζουμε την ομάδα μας. Πριν πάμε στη Μακεδονία και την Ελλάδα. Έχουμε τον Παύλο, τον Σίλα και τον Τιμόθεο. Στίχος 4. Και καθώς περνούσαν μέσα από τις πόλεις, τους παρέδιναν παραγγέλματα να φυλάτουν τα δόγματα που είχαν εγκριθεί από τους Αποστόλους και τους Πρεσβύτερους που ήταν στην Ιερουσαλήμ. Οι μεν εκκλησίες λοιπόν στερεώνονταν στην πίστη και αύξαναν σε αριθμό καθημερινά.
Οπότε έχουν επισκεφτεί όλες τις εκκλησίες από το πρώτο ταξίδι. Αλλά δεν σταματάνε, θέλουν να συνεχίσουν και να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο αλλού. Οπότε στίχος 6. Λέει και περνώντας διαμέσου της Φρυγίας και της γης της Γαλατίας, εμποδίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα να κηρύξουν το λόγο στην Ασία. Οπότε έχουν διαπεράσει αυτές τις πόλεις εδώ πέρα στο χάρτη. Εδώ είναι η Γαλατία, εδώ είναι η Φρυγία και περνάνε αυτά τα μέρη. Και θέλουν να πάνε στην Ασία. Εδώ μιλάμε για τη Μικρά Ασία. Και υπήρχαν πολλές σημαντικές πόλεις στη Μικρά Ασία. Έχουμε τη Σάρδης, τη Φιλαδέλφια, την Πέργαμο. Έχουμε μεγαλύτερη από όλες, την Έφεσο. Η Έφεσος εδώ πέρα. Η Έφεσος ήταν η πρωτεύουσα της Ασίας, της Μικράς Ασίας. Η Έφεσος ήταν τεράστια. Ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ωραία. Οπότε ο Παύλος με την ομάδα του λένε, ωραία, πάμε στην Έφεσο. Σε αυτό το σημείο δεν νομίζω ότι έχει περάσει καν από το μυαλό του Παύλου ότι θα καταλήξει στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι να πάει στην Ασία. Στη Μικρά Ασία. Μάλλον στην Έφεσο. Οπότε έχουμε την ομάδα που λέει, ωραία, λοιπόν, πάμε στη Μικρά Ασία και ο Θεός λέει, όχι. Μα θέλουμε να πάμε στην Έφεσο. Όχι. Μα Κύριε, θέλουμε να πάμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Όχι. Δεν θα πάτε Ασία. Μερικές φορές τα σχέδιά μας δεν βγαίνουν όπως ελπίζαμε. Γιατί? Επειδή δεν είμαστε κυρίαρχοι. Δεν είμαστε θεοί. Ο Θεός είναι κυρίαρχος. Αυτός αποφασίζει τα πάντα. Αυτός αποφασίζει ποιος σώζεται και ποιος όχι. Αυτός αποφασίζει που θα πάει το Ευαγγέλιο και λέει δεν πάμε Ασία. Αργότερα θα πάνε. Σε μερικά χρόνια, αλλά όχι τώρα. Δεν θα πάτε εκεί. Τώρα δεν ξέρω πώς τους το είπε αυτό το Άγιο Πνεύμα. Ήταν σε όνειρο, μίλησε άμεσα στον Παύλο ή στο Σίλα, δεν ξέρω. Αλλά λέει όχι, δεν θα πάτε στη Μικρά Ασία. Οπότε είσαι ο Παύλος μαζί με τον Σίλα και τον Τιμόθεο και είσαι εδώ πέρα. Και έχει σκοπό να πας στη Μικρά Ασία. Καθώς διαπερνάς εδώ πέρα την Τουρκία. Θες να κατέβεις εδώ. Λοιπόν, ο Θεός δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε. Οπότε πού να πάμε? Ας πάρουμε την αντίθετη κατεύθυνση. Δεν μπορούμε αριστερά, πάμε δεξιά, στη Βυθινία. Τι έχουμε στη Βυθινία? Έχουμε την Κωνσταντινούπολη, ή μάλλον τότε λεγόταν Βυζάντιο. Έχουμε πιο πέρα την Νίκαια. Έχουμε δύο μεγάλες πόλεις εκεί. Πάμε στη Βυθινία. Υπέροχα. Κοιτάξτε το στίχο 7. Ήρθαν λοιπόν προς τη Μυσία και προσπάθησαν να πάνε προς τη Βυθινία. Όμως δεν τους άφησε το πνεύμα. Είπε όχι. Μα Κύριε, προσπαθούμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Όχι. Δεν θα πάτε στη Βυθινία. Ωραία. Οπότε δεν μπορούμε να πάμε αριστερά. Δεν μπορούμε να πάμε δεξιά. Δεν πρόκειται να πάμε πίσω. Οπότε απλά συνεχίζουμε προς τα μπροστά. Οπότε διαπερνάνε τη Μυσία. Στίχος 8, αφού πέρασαν τη Μυσία, κατέβηκαν στην Τροάδα. Εντάξει, θέλω να προσέξετε εδώ. Στο χάρτη, θέλω να προσέξετε στο χάρτη. Είναι ενδιαφέρον πως ο Θεός τους έχει περικυκλώσει. Δεν έχει απομείνει κανένα άλλο μέρος για να πάνε. Έχουν κλειστεί σε αυτή τη βορειοδυτική γωνία της Τουρκίας. Δεν έχει μείνει πουθενά αλλού να πάνε. Και επιτέλους γίνεται το εξής. Είναι στην Τροάδα, δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν. Στίχος 9. Και στον Παύλο φάνηκε κατά τη νύχτα ένα όραμα. Ένας άντρας Μακεδόνας στεκόταν όρθιος παρακαλώντας τον και λέγοντας «Έλα στη Μακεδονία και βοήθησέ μας». Και μόλις είδε το όραμα, ζητήσαμε αμέσως να πάμε στη Μακεδονία, συμπεραίνοντας ότι ο Κύριος μας προσκαλεί να κηρύξουμε σε αυτούς το Ευαγγέλιο. Κάνοντας μια μικρή υποσημείωση, να τονίσω ότι στο στίχο 10 υπάρχει ένα τέταρτο άτομο που προστίθεται στην ομάδα. Και όχι, δεν μιλάω για το Μακεδόνα στο όραμα. Προσέξτε κάτι στα γρήγορα. Πηγαίνετε στο στίχο 6. Λέει ότι αυτοί εμποδίστηκαν να κηρύξουν το λόγο. Στο στίχο 7 λέει και ήρθαν αυτοί στη Μυσία. Στίχος 8, και αφού αυτοί πέρασαν τη Μυσία, κατέβηκαν στην Τροάδα. Αλλά μετά προσέξτε στο στίχο 10. Και μόλις είδε το όραμα, εμείς ζητήσαμε να πάμε στη Μακεδονία. Συμπεραίνοντας ότι ο Κύριος μας προσκαλεί να κηρύξουμε σε αυτούς το Ευαγγέλιο. Στίχος 11, αφού λοιπόν αποπλέψαμε εμείς από την Τροάδα. Οπότε κάτι έχει αλλάξει εδώ πέρα. Ποιος είναι ο συγγραφέας των πράξεων? Ο Λουκάς. Οπότε φαίνεται ότι ο Λουκάς ήταν ήδη στην Τροάδα και τον παίρνουν μαζί τους.
Οπότε τώρα έχουμε μια ομάδα τεσσάρων. Παύλος, Σίλας, Τιμόθεος και Λουκάς. Που θα πάνε όλοι μαζί στη Μακεδονία. Οπότε, ο Παύλος έχει ένα όραμα. Και ένας Μακεδόνας του λέει, έλα, βοήθησέ μας. Τι βοήθεια θέλουν? Όλοι χρειάζονται κάποια βοήθεια. Όλοι έχουμε ανάγκες, όλοι έχουμε προβλήματα, όλοι χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια. Τι βοήθεια? Μας εξηγεί ο στίχος 10 τι βοήθεια. Λέει ότι αφού είδε το όραμα, συμπεράναμε ότι ο Κύριος μας προσκαλεί να κηρύξουμε σε αυτούς το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η βοήθεια. Η μεγαλύτερη ανάγκη που έχει η ανθρωπότητα είναι να ακούσει το Ευαγγέλιο. Το καταλαβαίνω πολύ καλά, όλοι χρειαζόμαστε φαγητό. Όλοι χρειαζόμαστε ρούχα. Όλοι χρειαζόμαστε σκεπή πάνω από το κεφάλι μας. Χρειαζόμαστε φάρμακα για όταν αρρωσταίνουμε. Χρειαζόμαστε να μπορούμε να μετακινούμαστε. Χρειαζόμαστε φιλία. Τα χρειαζόμαστε όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν τα μειώνω αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό που θέλω να σας δώσω να καταλάβετε είναι τι σημασία έχει αν ζήσετε 100 χρόνια και μέχρι εκείνη τη στιγμή να έχετε δύναμη και υγεία και να έχετε φίλους και λεφτά και φαγητό και να πεθάνετε και να καταλήξετε στην κόλαση. Τι σημασία θα έχει? Δεν θα περάσετε την αιωνιότητα στην κόλαση λέγοντας τουλάχιστον είχα 100 καλά χρόνια. Η μεγαλύτερη ανάγκη που έχει κάθε άνθρωπος είναι να ακούσει το Ευαγγέλιο και να σωθεί. Και γι' αυτό ο άνθρωπος στο όραμα λέει «Σε παρακαλώ, έλα στη Μακεδονία και βοήθησέ μας». Γι' αυτό ο Παύλος και ο Σίλας και όλη η ομάδα πάνε στη Μακεδονία για να δώσουν τη μεγαλύτερη βοήθεια που μπορούν να δώσουν. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά τα καλά νέα, το Ευαγγέλιο, αυτό σημαίνει καλά νέα, είναι ότι αν και είμαστε όλοι αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και όσοι μετανοούν και στρέφονται στο Χριστό, εμπιστεύονται τον Χριστό, ο Χριστός είναι τέλειος σωτήρας και θα τους συγχωρέσει και θα τους σώσει. Γι' αυτό το λόγο ο Παύλος και η ομάδα του θα πάνε στην Ελλάδα να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Και αφού και εμείς είμαστε στην Ελλάδα, ας ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.